Τουλάχιστον 30 είναι οι δηλώσεις γονέων και μαθητών δημοτικών σχολείων του νομού Καβάλας, με τις οποίες κάνουν γνωστό στους διευθυντές των σχολείων και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ότι τα παιδιά τους δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα των σκεφτικών. Η αντίδραση των γονέων που δεν συμφωνούν με το περιεχόμενο των νέων βιβλίων στο μάθημα των σκεφτικών επίκειται στη συνέχεια της διαμάχης της κυβέρνησης με την Εκκλησία, με τους γονείς να καταθέτουν στο διευθυντή του σχολείου που φοιτούν τα παιδιά τους δήλωση ότι αυτά δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το μάθημα των σκεφτικών. Ταυτόχρονα επιστρέφουμε και το βιβλίο του μαθήματος. Να διευκρινίσουμε από την αρχή ότι δεν υπάρχει βιβλίο θρησκευτικών. Μιλάμε για ένα φάκελο θρησκευτικών, να το πούμε, ένα φάκελο υλικού, το οποίο δόθηκε στις σχολικές μονάδες για χρήση στο μάθημα των θρησκευτικών και από τους εκπαιδευτικούς και από τους μαθητές. Περιέχει μέσα ένα υλικό το οποίο εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του εκπαιδευτικού και με βάση τα χαρακτηριστικά των μαθητών της σχολικής του μονάδας πώς θα το χρησιμοποιήσει. Μέχρι να έρθει το βιβλίο των θρησκευτικών. Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα ίσως λοιπούς πληροφόρησης και λοιπούς διαχείρισης σωστής δηλαδή του θέματος αυτού από τη μεριά των γονέων και ίσως και των σχολικών μονάδων στο πώς θα το χειριστούν. Ελάχιστες περιπτώσεις γονέων έχουμε, ελαχιστότατες, οι οποίοι προσήλθαν προς σχολικές μονάδες με μια επιστολή διαμαρτυρίας για το περιεχόμενο του μαθήματος των θρησκευτικών και στροφής δηλαδή του συγκεκριμένου φακέλου και απευθύνονται την επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας. Εμείς ως οφείλουμε θα το διαβιβάσουμε την επιστολή αυτή, τη διαμαρτυρία. Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις αυτές. Για τις δηλώσεις ενημερώθηκαν οι αρμόδιοι σχολικοί σύμβουλοι που άρχισαν επαφές με εκπαιδευτικούς και γονείς, ενώ εκείνο που εξηγούν στους γονείς είναι ότι στο νέο βιβλίο των σκεφτικών περιλαμβάνονται όλα όσα ζήτησε η Εκκλησία της Ελλάδος. Επειδή στις τάξεις μας έχουμε και μαθητές αλλόθρησκους, το πώς θα γίνει το μάθημα στην τάξη και το τι θα κυριαρχήσει από το υλικό αυτό έχει να κάνει και με τα χαρακτηριστικά των μαθητών, όπως προείπα. Δηλαδή, από το να γίνει μια αναφορά στην ύπαρξη άλλων θρησκειών ή έστω να αναφερθεί και κάτι περισσότερο όταν υπάρχει ένα σημαντικό αριθμό μαθητών αυτή τη θρησκεία στην τάξη. Να αναφέρω εδώ ότι δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση της Εκκλησίας της Ελλάδος για τη χρήση αυτού που σημαίνει τώρα. Και σε κάθε περίπτωση, η ώρα των θρησκευτικών είναι πάρα πολύ μειωμένη διάρκεια χρονική σε όλες τις ώρες που περνάει ο μαθητής. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο μαθητής στα θρησκευτικά θα είναι μια ώρα τη βδομάδα και ενώ όλες τις υπόλοιπες ώρες της εβδομάδας μπορεί κάλλιστα να συμμετέχει σαν της θρησκείας του. Εξαιρέσεις από το μάθημα των θρησκευτικών με βάση τον νόμο προβλέπονται μόνο για τους αλλόθρησκους και για εκείνους οι οποίοι θέτουν θέμα συνείδησης με υπεύθυνη δήλωση που καταθέσει ο γονέας και εξαιρείται από το μάθημα των θρησκευτικών. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν μπορεί να εξαιρεθεί από το μάθημα των θρησκευτικών ορθόδοξος Έλλην, διότι αυτή είναι και η επίσημη θρησκεία του κράτους και αυτή διδάσκεται κιόλας.